Καθώς τι έχουμε εκεί, έχει δοθεί το πράσινο φως προκειμένου να κατασκευαστεί ένα καταδυτικό πάρκο, εντός αγωγικών να κατασκευαστεί βέβαια, ένα καταδυτικό πάρκο στο Δήμο Αποκορώνου. Θέλω να πάμε στον... Τον έχουμε? Να πάμε στον Δήμαρχο σε λίγα δευτερόλεπτα, τον κύριο Σταύρο Σταυρουλάκη, τον Αντιδήμαρχο Αποκορώνου, όχι τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Αποκορώνου, προκειμένου να μας πει για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη, για αυτές τις προσπάθειες πραγματικά που βρήκαν ανταπόκριση το τελευταίο χρονικό διάστημα, προσπάθειες και της Περιφέρειας και της Δημοτικής Αρχής, με φόντο αυτό το καταδυτικό πάρκο. Και βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Εδώ από την Κρήτη σήμερα ξεκίνησε δημοσιογραφικά το θέμα και το βγάλαμε και στο προσκήνιο και επικοινωνήσαμε και τηλεοπτικά, καθώς είχε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να έρθει στο προσκήνιο και να αναδειχθεί και να βγει προς τα έξω. Είναι η περίφημη εξωστρέφεια της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας, αυτός ο καταδυτικός πλούτος περιοχής. Πάμε στον κύριο Σταυρουλάκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς, στους θεατές σας και στο πάντα φιλόξενο κανάλι σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αντιδήμαρχε, τι εξέλιξη έχουμε στο κομμάτι του καταδυτικού πάρκου και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την ευρύτερη περιοχή? Λοιπόν, σήμερα είχαμε τελικά και την χρηματοδότηση χάρη στις ευελιξίες των δημοσίων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, του Σταύρου του Αρναουτάκη και του Νίκου του Καλογερή. Χρηματοδοτήθηκε και επισήμως σήμερα η πρώτη φάση του έργου, ναι, που αφορά το κύριο έργο, την κατασκευή του καταδυτικού πάρκου, δηλαδή ό,τι αφορά το θαλάσσιο, το υδάτινο στοιχείο. Μάλιστα. Κατασκευή καταδυτικού πάρκου, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής μας, δηλαδή στο πρακτικό σκέλος. Πρακτικά, λοιπόν, είναι το πρώτο αδειοδοτημένο καταδυτικό πάρκο προστασίας θαλάσσιας ζωής και αναψυχής που αφορά τον καταδυτικό τουρισμό. Μετά από 8 χρόνια περίπου, μετά από 45 εγκρίσεις δημοσίων υπηρεσιών, 2 ΦΕΚ, ήρθε και υπολοιπόθητη χρηματοδότηση σε πάρα πολύ ταχύ χρόνο σε σχέση με τα προηγούμενα. Και έτσι από 20 Μαρτίου και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε να κατασκευάζουμε αυτό το σπουδαίο, θεωρούμε πολύ σπουδαίο έργο. Όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή, για όλη την Κρήτη, γιατί θα είναι το πρώτο πιστοποιημένο και θα τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας για τους δίτες και τους άπειρους και τους έμπειρους, μιας και έχουμε σχεδιάσει 3 καταδυτικές διαδρομές σε διαφορετικά βάθη, ούτως ώστε να ικανοποιεί όλους τους επισκέπτες και να προσφέρει το μέγιστο βαθμό ασφάλειας που μπορεί να προσφέρει όσον αφορά τις καταδύσεις. Αντιδήμαρχε, ποιο το χρονοδιάγραμμα, να μπούμε λίγο στο χρονοδιάγραμμα. Η πρόσκληση που μας είδε από την περιφέρεια, όπως είπα, ξεκινάει στις 20 Μαρτίου και μετά η κατασκευή του. Ναι. Με καταληκτική ημερομηνία το 31/12 του 2024. Εμείς φυσικά θα ευελπιστούμε ότι στο τέλος του 2023 θα το έχουμε κατασκευάσει, ούτως ώστε το 2024 να λειτουργεί παραδομένο, έτοιμο προς τους επισκέπτες. Και το θέμα είναι βέβαια, δημιουργούμε, κατασκευάζουμε αυτό το καταδυτικό πάρκο, ένα στολίδι εκεί για τον καταδυτικό πλούτο που έχετε στην περιοχή σας, αλλά να τρέξουμε και λίγο και θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό το κομμάτι, τι προβλέπει ο σχεδιασμός αναφορικά με την εξωστρέφεια, δηλαδή να διαφημιστεί η περιοχή σας μέσα από διάφορες καμπάνιες και στο εξωτερικό, προκειμένου ο επισκέπτης ο οποίος θα έρχεται απ' έξω να κατευθύνεται στοχευμένα εκεί στην περιοχή του Αποκόρωνα. Σαφώς και είναι ύψης της σημασίας η εξωστρέφεια και η προβολή του και έχουμε προβλέψει γι' αυτό και έχουμε και τη βοήθεια και ιδιωτών και εξωτερικών συνεργατών όσον αφορά το κομμάτι αυτό, δηλαδή της προβολής. Σε πολύ σύντομο χρόνο θα είναι γνωστό, τουλάχιστον στην Ευρώπη, αλλά και θα έχει την ευκαιρία μέσω του διαδικτύου να το ανακαλύψει οποιοδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε βέβαια και την περίφημη μόδα των υποβρύχιων γάμων. Έτσι δεν λένε συνήθως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αρκετές περιοχές όπως η Αλόνισος. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα εκμεταλλευτείτε και αυτό το πλεονέκτημα που προκύπτει μέσα από το καταδυτικό πάρκο. Σαφώς και το καταδυτικό μας πάρκο θα έχει όλες τις προϋποθέσεις για οποιαδήποτε χρήση αναψυχής ή επίσημων μυστηρίων. Ξέρετε, πρέπει να επομιστεί το βάρος και ένας αντιδήμαρχος, ο οποίος θα καταδύεται για να
υπάρχει το μυστήριο του καταδυτικού γάμου. Εντάξει, όταν έχω το χρόνο θα το κάνω. Θα πρέπει... Αν δεν έχω το χρόνο θα το κάνει κάποιος. Να αποφασίσετε. Λοιπόν, ναι. Σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία, Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.